Με όλο το κύριε Γεωργιάδη, να ρωτήσω, μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι. Όχι, όχι. Ξαναλέω. Η επικαιρότητα λέει ότι χθες το βράδυ, την ώρα που έβαζα την υπογραφή μου στο νομοσχέδιο και σκεφτόμαστε τι φτιάξαμε, λέω ευτυχώς εξελέγει μια κυβέρνηση που μετά από δεκαετίες έρχεται και μειώνει τους φόρους. Αυτή είναι η δίκη της ημέρας. Ναι, αλλά τα πρωτοσέλιδα είδα ότι γράφουν σήμερα. Αποφασίσατε σήμερα, κύριε Υπουργέ, να γίνετε αρχισυντάκτης. Από σήμερα. Δεύτερον, να πω ένα σημαντικό λόγο που αφορά να ρωτήσω μισό λεπτό για το πρώτο που είπατε, μισό λεπτό. Εάν ήσασταν μισό λεπτό, αν ήσασταν σήμερα. Ένα σημαντικό νέο που αφορά την Υπουργή Ανάπτυξη. Να σα κάνω μια ειδήση, θα το πείτε. Δεν έχει ακουστεί όσο πρέπει. Χθες λήθη απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι την 1η Ιανουαρίου του 20 η Ελλάδα θα μπει ξανά στη λίστα με τις χώρες του διαπραγματεύσιμου ρίσκου. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες εδώ και 7-8 χρόνια δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν ισότιμα τους ανταγωνιστές των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών, διότι έπρεπε να πληρώνουν τις μετρητής όποια προμήθεια έκανε υλικού από το εξωτερικό, από εδώ και όπου μπορούν και οι ελληνικές επιχειρήσεις από την 1η Ιανουαρίου του 20 να παίρνουν δάνεια από τις τράπεζες, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές, να παίρνουν πράγματα με πίστοση όρους, και Γεωργιάδη, να ανταγωνίζονται εσείς... τις άλλες εταιρείες επί ίσης όρους. Κύριε Γεωργιάδη, να σας ρωτήσω με τους δικούς σας όρους. Αυτά είναι τα σημαντικά. Εσείς είστε υπουργός ανάπτυξης. Σωστά. Θέλετε να πάει μπροστά η χώρα. Θέλετε να έχουμε ανάπτυξη. Άρα θέλετε να έχουμε μια ευέλικτη κρατική μηχανή, αποτελεσματική και στον τομέα της υγείας. Εσείς λοιπόν με αυτούς τους όρους συμφωνείτε στην επιλογή του κυρίου που μιλούσε προηγουμένως στην εκπομπή, που εγώ δεν θα πω ότι είναι 80χρονος, γιατί αυτό είναι όντως ρατσιστικό, με τα προσόντα που είχε και με τον τρόπο που επιλέγει. Πατέρας, εσείς θεωρείτε ότι ήταν μια αποτελεσματική επιλογή για τη δημόσια διοίκηση? Ο κύριος Πατέρας, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε, γιατί εντάξει, ωραίος ο κανιβαλισμός, αλλά πρέπει να έχει και κάποια όρια. Ποιος είναι ο κανιβαλισμός? Αν ήταν ο κύριος Πολάκης υπουργός και εσείς ήσασταν αντιπολίτευση, θα λέγατε το ίδιο? Ένας άνθρωπος με δύο πτυχία και διδακτορικό. Πτυχίο σε άλλο τομέα. Σε άλλο τομέα, κύριε. Γυμνασιάξε επί χρόνια. Ο γυμνασιάς πρέπει να διοικήσει νοσοκομείο. Αυτός ο άνθρωπος... Νοσοκομείο. Νοσοκομείο επιλέγουμε μετά από διαδρομή ζωή. Αυτός ο άνθρωπος είπε πριν λίγο στην εκπομπή μας, κύριε Υπουργέ, θα το ακούσετε αυτό. Αυτός ο άνθρωπος αυτός επελέγει από μια διαδικασία. Δεν υπήρχε διαδικασία ηλικιακό κριτήριο. Άρα δεν τον έκοψε το ηλικιακό κριτήριο. Το είπε αυτό. Πήρε τη θέση, έγινε η φασαρία. Αφήστε την ηλικία στην πρώτα πήγε. Νίκος, με συγχωρείς. Αφού πρώτα πήγε, όπως είπε, και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και του είπε: εγώ θέλω αυτή τη θέση. Προεκλογικά. Αυτό δεν θέλει. Τι εννοείται, κύριε? Είπε ότι πήρα τη θέση. Και μετά είπε ότι έβαλε. Άκουσα πολύ καλά τι είπε, κύριε Ατσόπουλου. Είπε: και μετά έκανα τα χαρτιά μου δημοκρατικά, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. Και είχε τα τυπικά προσόντα. Δεν είπε ότι παρενέβη ο Μητσοτάκης. Άρα δεν έγινε είπε συναλλαγή. Είχα δηλαδή τα τυπικά προσόντα του διαγωνισμού. Α, είναι... και έκανα τα χαρτιά του. Δεν διαγωνισμό. Είναι σημαντικό κατά τη γνώμη σας δηλαδή αυτό? Ποιο? Το να πηγαίνει ένας άνθρωπος και να λέει στον Γεωργιάδη, στον Πρωθυπουργό κλπ. Ότι εγώ θέλω να γίνω διοικητής στο τάδε νοσοκομείο και να γίνεται. Αυτό που δεν σημαίνει. Το ότι το είπε, αυτό σημαίνει πήρε ο Μητσοτάκης για να γίνει. Δεν υπάρχει. Υπήρχε μια διαδικασία. Σε εσά και τα προσόντα λένε και επιλογή ω μύρου φετιού αν και συναλλαγή. Αυτά θολώνουν την εικόνα, κύριε Υπουργέ, όλα αυτά τα περιστατικά. Εάν δείτε το διαγωνισμό. Το είδαμε αυτό. Και το είπαμε. Τα προσόντα του ανθρώπου. Ωραία, τα διέθετε. Ο άνθρωπος πληρούσε τα προσόντα. Βεβαίως. Έπρεπε στο διαγωνισμό να μπει ηλικιακό κριτήριο. Αυτό είναι μια καλή συζήτηση. Ενδεχομένως και να έπρεπε. Ενδεχομένως λέω και να έπρεπε. Πάντως στο διαγωνισμό αυτό δεν είναι το μόνο περιστατικό αυτό. Είναι και άλλα, γιατί διαβάζουμε Μάλιστα. στον τύπο και ιδιαίτερα τον αντιπολιτευτικό ότι υπάρχουν και άλλα περιστατικά. Είναι το τελευταίο μου σχόλιο ως προς το θέμα των διοικητών των νοσοκομείων. Ναι. Όσο και να πει την περισσότερο, περισσότερο δεν θα κάνω άλλο. Εντάξει, γιατί εγώ είμαι υπουργός ανάπτυξης. Όμως πιστεύω ότι ο κ. Κικίλιας έχει βάλει στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, στη συγκεκριμένη διαδικασία, ένα σημαντικό πράγμα που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Ότι κάθε τρεις μήνες θα αξιολογούνται οι διοικητές βάσει αποτελεσμάτων και θα μπορούν να διώχνονται, να απολύονται αζημίως. Σωστά. Αυτή είναι μια σημαντική ασφαλιστική δικλίδα που θα δώσει στον Υπουργό Υγείας την δυνατότητα να παρακολουθεί τη χρηστή διοίκηση των νοσοκομείων. Μάλιστα. Εδώ είμαστε το επόμενο τρίμηνο. Άρα θα επιτρέπετε όλοι. Μου επιτρέπετε να διαβάσω, μάλιστα. επειδή όλα έχουν την ιστορία τους. Μία ανακοίνωση που έχω μπροστά μου. Αυτός ο άνθρωπος ήταν στους ανεξάρτητους Έλληνες και είχε φύγει. Και είχαν βγάλει μια ανακοίνωση που έλεγαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο που δεν λέει ο κύριος Πατέρας είναι ότι ζητούσε να διοριστεί διοικητής νοσοκομείου χωρίς να έχει τα προσόντα. Χωρίς να έχει τα προσόντα. Τότε και έφυγε. Τότε ήταν σκοπός ζωής για τον άνθρωπο αυτό να γίνει διοικητής νοσοκομείου. Και έφυγε από τους ΑΝΕΛ γιατί δεν τον κάνανε. Και βγήκαν οι ΑΝΕΛ και είπαν δεν είχε τα προσόντα για να γίνει. Τι λέτε? Καλά, δεν είχε τα προσόντα για ΑΝΕΛ αφού έφυγε από τους ΑΝΕΛ. Δεν τον κατηγορούσαν όταν ήταν στους ΑΝΕΛ. Το τι έχουν πει οι ΑΝΕΛ για όσους φύγαν από την ΑΝΕΛ. Κύριε Υπουργέ, αυτό δείχνει όλη την ιστορία. Τη διαδρομή. Εσείς με το χέρι της ΑΝΕΛ θα επιλέγατε αυτόν τον άνθρωπο για διοικητή νοσοκομείου? Εγώ δεν είμαι υπουργός υγείας. Όχι, όταν έχετε διαπελέσει υπουργό. Θα τον επιλέγατε. Γιατί με ρωτάτε? Θα τον επιλέγατε έναν άνθρωπο που θα τα πει. Δεν θα μπω στη τηλεόραση τι θα έκανε και δεν θα έκανε, το θεωρώ
πάρα πολύ άκομψο. Εγώ δεν είμαι υπουργός υγείας. Mm-hmm. Θα ρωτήσω τον υπουργό υγείας να βγάλετε στην εκπομπή σας γιατί τον επέλεξε. Πάντως το έχει ανεβάσει πάρα πολύ αντιπολίτευση το θέμα και ο αντιπολιτευόμενος τύπος και ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση ακριβώς με αυτά που λέγατε προεκλογικά και σε αυτά που κάνετε μετεκλογικά. Είμαι πάρα πολύ πρόθυμος να δεχθώ την κριτική των ανθρώπων οι οποίοι καλόπιστα θέλουν να γινόμαστε ως κυβέρνηση καλύτεροι και θέλουν να τηρούμε κάποια υψηλά κριτήρια. Πολύ καλό προς αυτούς. Και με αυτή την έννοια συζητούμε. Και φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε. Με εσάς όλους με αυτή την έννοια συζητούμε. Με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να κάνω αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, όλοι οι Έλληνες μπορούν να μας κάνουν κριτική για αυτό το θέμα, όλοι, και θα τη δεχθώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί. Να είμαστε εννοημένοι σε αυτό. Έτσι. Όταν έχει κάνει αυτό που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στα δημόσια νοσοκομεία και διορίσει του διοικητέ που διόρισε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να πα να κάνει κριτική στο Μητσοτάκη για αυτόν τον ένα διοικητή. Όσο άστοχη και αν ήταν η επιλογή. Επειδή έχουμε να βάλουμε και άλλα θέματα. Μόνο τελευταίο. Θεωρείτε ότι αυτή η ιστορία ραγίζει λίγο την εικόνα της κυβέρνησης που στους άλλους τομείς κατά κοινή ομολογία πηγαίνει γρήγορα και αποτελεσματικά. Που κατεβάσαμε τον εισαγωγικό φόρο από το 22 στο 9% είπα, το για τα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Που αφορά το 70%, το 66% των φορολογικών δηλώσεων στην Ελλάδα. Ότι έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μειώνει το φόρο στο 66% των Ελλήνων φορολογουμένων. Και χάνουμε 10 λεπτά να μιλάμε για τον κύριο πατέρα στα Τρίκαλα, εμένα με ξεπερνά. Το γεγονός. Εμένα με ξεπερνά. Ότι σας λέω ότι χθες το βράδυ η κυβέρνηση πέτυχε οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, που είναι δεκάδες χιλιάδες, να μπορούν επιτέλους να ανταγωνίζονται επί ίσης όρης. Όλες τις άλλες επιχειρήσεις, ενώ 10 χρόνια είχαν ανταγωνιστικό μειονέκτημα και χάνουμε, γι' αυτό δεν με ρωτήσατε καθόλου, και χάνουμε 10 χρόνια, 10 λεπτά για τον κύριο πατέρα, με ξεπερνά. Καταλαβαίνω ότι από τηλεόραση, έχω κάνει τηλεόραση. Εντάξει, η επικαιρότητα έχει για κάτι σοβαρό. Η επικαιρότητα έχει φανταστεί. Δεν καταλαβαίνετε ότι έχουμε το δικαίωμα να αξιολογούμε τη συνέντευξη. Εγώ να κάνω κριτική. Προφανώς. Κύριε Γεωργιά, το γεγονός ότι. Να σου πω ένα καλό νέο. Να ρωτήσω τώρα. Το γεγονός ότι. Σε όλες τις μετρήσεις και τις δημοσκοπήσεις, όντως οι πολίτες δεν φαίνεται να ανησυχούν για το θέμα της οικονομίας. Φαίνεται να είναι αισιόδοξοι τέλος πάντων σχέση με το παρελθόν και τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά νούμερο ένα ζήτημα είναι το προσφυγικό μεταναστευτικό. Αυτό τι μας λέει. Τώρα από Υπουργός Υγείας έγινε Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δεν έχετε άποψη, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ θέλω να πω τα καλά νέα του Υπουργείου μου και μετά να έχω όσες απόψεις θέλετε. Τα λέτε σε όλες τις συνεντεύξεις. Γιατί πάντα με όλο το θάρρος της γνώμης σας εσείς μιλάτε για όλα. Και μιλάτε έξω από τα δόντια, κύριε Υπουργέ. Το πάθατε σήμερα αυτό. Σήμερα ειδικά δεν θέλει να μιλήσει. Θέλει να μιλήσει μόνο για το Υπουργείο. Λοιπόν, να μέρα. Πω λοιπόν ένα πολύ ευχάριστο νέο. Το είδα και σήμερα στο λογαριασμό της κυρίας πρέσβεως της Μεγάλης Ηνωμένου Βασιλείου. Ένας Έλληνας, ο κύριος Βύρο Νικολαίδης, με την εταιρεία People Cert, που έχει και έδρα στην Αθήνα, στην Κοραή, πήρε το πρώτο βραβείο European Business Award 2019. Ανταγωνίστηκε ένας Έλληνας 120.000 επιχειρήσεις. Και βγήκε πρώτος σε 120.000 επιχειρήσεις ένας Έλληνας με μια ελληνική επιχείρηση. Που ξεκίνησε την Ελλάδα, φυσικά γίνει παγκόσμια. Mm-hmm. Αυτό είναι που δείχνει πόσα πράγματα μπορούμε να πετύχουμε εμείς οι Έλληνες. Μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε όμως για μετά, κύριε Υπουργέ, και την προανακριτική, γιατί είχαμε εξελίξεις χθες με τη γραμματέα του κύριου Φρουζή, που σας αφορούν και όλες αυτές τις εξελίξεις. Φαντάζομαι προς το θετικό, θα τις σχολιάσετε στη συνέχεια. Θα απαντήσετε σε ερωτήσεις μετά τις διαφημίσεις. Αν είναι για την Υπουργή Ανάπτυξη, κυρία Αναστασοπούλου. Αυτό δεν μας το είπα το σώρο. Για προανακριτική, όχι, δεν απαντάτε. Εντάξει, θα απαντήσω. Θέλω να ρωτήσετε για αυτά που κάνουμε στην Υπουργή. Έχουμε κάνει τόσα πράγματα 3 Δεκεμβρίου την άλλη εβδομάδα. Πάμε στη Σύρο, όπου θα γίνει μεγάλη γιορτή στη Σύρο. Να έρθει και ο Σκάι εκεί με κάμερα να τα δείξει. Ωραία. Γιατί προχωρήσαμε και ολοκληρώθηκε η εξυγίανση του ναυπηγείου Σύρου. Ήρθαν όλοι οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο με γλυκά. Μας καλέσαν να πάμε να κάνουμε γιορτή εκεί. Ωραία. Γιατί άνθρωποι δεν πάμε. Αυτά πρέπει να λέμε. Διαφημίσεις για να δούμε αν μετά θα επιστρέψει ο γνωστός Άδωνης Γεωργιάδης στο στούντιο. Διαγωνισμός από την εκπομπή σήμερα. Το ταξιδιωτικό γραφείο Versus Travel σας κάνει δώρο την πρωτοχρονιά στο Μόναχο, ρομαντικό δρόμο Σάλτσμπουργκ, για 5 ημέρες. Αναχώρηση στις 28 Δεκεμβρίου. Μια διαμονή στο